δεύτερη μέρα της δεύτερης αγωνιστικής του τουρνου, του πρωταθλήματος μπασκετάκι Αγρίνιο. Διεύθυνση ασφαλείας Ακαρνανίας με φαρμακοτήμ. Το πρώτο μάτς της ημέρας, το τρίτο αυτής της αγωνιστικής. Πρώτες προσπάθειες, η πρώτη εύστοχη προσπάθεια από την γηπεδούχο ομάδα, από τον Σταμούλη, ο οποίος κάνει το 2-0 στο παιχνίδι. Σταμούλης, Μπιτσικόκος, ο Δρακούσης, ο Χριστογιάννης και ο Γεώργας είναι στην πεντάδα της αστυνομίας για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι απαντάνε με τον Καγκαβούλα κάνοντας το 2-2. Είπαμε, τον σκόρερ είναι ο Καρτσακλής, είναι ο Πανούπη, είναι ο Κατσακιώρης, είναι ο Σωτηρόπουλος στην πεντάδα και ο Τσιτσικάς. Στο πρώτο καλάθι του Σταμούλη ήρθε αμέσως. Το 2-2 παραμένει άστοχη η δεύτερη επίθεση των γηπεδούχων. Και ο Τσιτσικάος, ο οποίος το πρώτο μάτς πήρε αρκετά από την οργάνωση. Κατσακιώρης παίρνει το σου τριών πόντων, ο Τσιτσικάος κατεβάζει το rebound, θα πάρει αυτός. Νέο τρίποντο, είναι εύκολο. 2-5. Απάντηση με σουτ 2 πόντων, βέβαια 4-5 από τον Δρακούση το καλάθι αυτό. Σωτηρόπουλος δεν ξεκίνησε ζεστός, το πρώτο σουτ που επιχείρησε δεν βρήκε στόχο. Για τους γηπεδούχους, οι οποίοι είναι ένα πόντο πίσω. Μετά το πρώτο τρίλεπτο του αγώνα. Υπάρχει ένα κλέψιμο στο κλέψιμο όμως. Μέση απόσταση, δεν έκανε καλά το σούτ αυτό. Αρκετά μέσα, λίγο ποδόσφαιρο, ανανέωσε φυσικά. Ξανά βρήκε χώρο. Η μπάλα εδώ δεν του έκανε το χατήρι, δεν καταλήγει στο καλά, παραμένει το 4-5. Ευκαιρία για τους γηπεδούχους να τρέξουν. Πάσα εκεί που δεν την περίμενε κανείς όμως. Όλοι περίμεναν το σούτ, ήρθε μια πάσα οποία δεν υπολόγιζαν, κλέψιμο. Κατσακιώρης σε δύο τριών πόντων, ξανά πάλι κάνει ένα παιχνίδι στη Στεφάνη και δεν καταλήγει στο καλάθι όπως και στο προηγούμενο τρίποντο. Yeah.
που θα στόχεις έχει ο Κατσακιώρης μια ευκαιρία πολύ κακό. Όπως φτάνει κοντά αλλά στόχη. Προσπάθεια να τρέξει με οι φιλοξενούμενοι, αλλά Τσιτσικάος είναι μόνος του. Ένα ακόμα στο τεχνός τριών πόντων. Τρακούς κερδίζει φάουλ, δεν πετυχαίνει το καλάθι, έχει δύο βολές. Κολλήσει στο 4-5 και δεν αλλάζει με την πρώτη βολή. Δρακούσης ευστοχή, κάνει το 5-5. Αλλάζει ο οργανωτής για την φαρμακοτήμ. Τριών πόντων είναι άστοχο. Το rebound όμως ξανά από παίκτες των φιλοξενούμενων. Σωτηρόπουλος ξανά για τρεις, αστοχή. Η εξέδρα ζητάει αλλαγές. Αυτός που θα δώσει νέο προβάδισμα στους γηπεδούχους, ο άνθρωπος ο οποίος τους είχε δώσει το μοναδικό του προβάδισμα μέχρι τώρα στο σκορ, το 2-0 και το 7-5. Καθώς ο Τσιτσικάος όμως κλέβει αυτή την πάσα ευνηδιασμό που πήγε να βγει και κερδίζει το φάουλ από τον Χριστογιάννη. Και πέμπτη για τη λήξη, ο Χαλκιάς περνάει στη θέση του Μπιτσικόκου. Χωρίς αλλαγές συνεχίζει η φάρμακο τιμ. Κακαβούλας σουτ από το πλάι, είναι άστοχο. Σταμούλης κατεβάζει το rebound. Ο Χαλκιάς οργανώνει αυτή την επίθεση. Γιώργας προκλητικά μόνος, αλλά αστοχή. Ο Χαλκιάς μαζεύει το rebound. Δρακούσος ξανά πηγαίνει μέσα, εξαιρετική η πάσα του στον Χριστογιάννη, κάνει το 9-5. Αλλαγή, Καρτσακλής εκτός αγώνα. Ο Πανουκλές περνάει στη θέση του. Καρτσακλής για τον Σωτηρόπουλο. Ο Σωτηρόπουλος επιμένει αστοχή, δεν έχει πει ζέστος. Λάθος στην πάσα, όμως εδώ υπάρχει κλέψιμο. Επιμένουν απ' έξω οι φιλοξενούμενοι. Καλικά, τώρα προσπάθεια κερδίζει φάουλ, ήταν για χτίσιμο. Φιλοξενούμενοι με κάποια σουτ. Το 5 ζητάει εξέδρα, το 6 μπαίνει. Μετά τις βολές του Χαλκιά.
Ο Γιασέσκοβος στην πρώτη 15. Σερί 8-0 από την ομάδα της αστυνομίας. Παραμένει το 15. Βλέπει ο Δρακούσης και θέλει να τρέξει. Δίνει στον Χαλκιά. Χαλκιά σε ωραίο σουτ. Κάνει το 12-15. Φιλοξενούμενοι θέλουν να τρέξουν, κάνουν το λάθος. Εδώ όμως από την παρέμβαση του Γιώργα η μπάλα φτάνει στον Χαλκιά, δεν υπάρχει φαουλ. Και... δεν επιλέγουν να τρέξουν στην φάση αυτή. Οι φιλοξενούμενοι ο Τσιτσικάς πάει μέχρι μέσα. Δεν ολοκληρώνει με καλά την προσπάθειά του. Για να δούμε το Χριστογιάννη. Δεν τα καταφέρνει ούτε αυτός. Τελευταίο λεπτό. Τελευταία δευτερόλεπτα γιατί είναι ακριβία. 40 έχουν μείνει στο χρονόμετρο. 12-15. Με σερί 10-0 από τους γηπεδούχους. Τσιτσικάος είναι. Ξανά ελεύθερος. Ξανά όμως ατοχή. Η τελευταία επίθεση. Αν εξαντληθεί ο χρόνος που έχουμε, θα είναι για τους γηπεδούχους. Καλύτερα σουτάρει νωρίτερα και αστοχά. Έχουμε λίγα δευτερόλεπτα. Κερδισμένο φαουλ για τον Τσιτσικά. Από τον Γιώργα είχαν να δώσουν φαουλ οι γηπεδούχοι. Μένει ένα δευτερόλεπτο. Παίρνουν ένα μεγάλο σουτ οι φιλοξενούμενοι για να αλλάξουν το 12-15. Μένουνε 3 δευτερόλεπτα. Αυτή ήταν η διόρθωση που έπρεπε να γίνει. Τον αφορά τον Κατσακιώρη και τον Κακαβούλα. Δύσκολη προσπάθεια. Εδώ τελειώνει το πρώτο δεκάλεπτο με την Διεθνική Ασφαλείας Ακαρμανίας να προηγείται με 12-15 τη Φαρμακοτήμ. Σε κίνημα για το δεύτερο δεκάλεπτο. Νομική Διεύθυνση Ακαρνανίας Φαρμακοτήμ 12-5. Χωλής Τσιτσικάος, Κακαβούλας, Σωτηρόπουλος και Αναστασόπουλος. Είναι η πεντάδα την οποία παρατάσσονται οι φιλοξενούμενοι. Ο Χαλκιάς, ο Γιώργας, ο Δρακούσης, ο Τακτικός και ο Τσάσης. Είμαστε και αργοπορημένα, μπαίνει στο παιχνίδι ο Χρήστος Τσάσης. Και όλα είναι έτοιμα για το ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου. Υπενθυμίζουμε ότι στο πρώτο το 2-5 με το οποίο προηγήθηκαν οι φιλοξενούμενοι έγινε 12-5 με σερί 10-0 της ομάδας της αστυνομίας. Πρώτη επίθεση για τη Φαρμακοτήμ. Πηγαίνει προς τα μέσα, ξανά έξω στο Σωτηρόπουλο, αυτό είναι καλό, είναι εύστοχο. 12-8, ζωντανεύει η εξέδρα, είχε παγώσει στα τελευταία λεπτά. Θα σας κερδίζει φάουλ στην
πρώτη του προσπάθεια από τον Χόλι. Δικαίωμα για δύο βολές για τον ξύλο των γηπεδούχων. Άγχος στην πρώτη, ήρθε κρύος. Άστοχος και στη δεύτερη ο Χολής, κατεβάζει το rebound. Σταβούλας προσπαθεί να τρέξει, είναι οργανωμένη όμως η άμυνα των γηπεδούχων. Ο Σωτηρόπουλος, να το 2-2 στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλήπτου, το μάτς στον πόντο. Στο κάτω από το καλάθι έχουν την υπεροπλία, όμως χάσανε και την προσπάθεια μετά το επιθετικό rebound. Πολύς εδώ έχασε την ευκαιρία να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του. Να δούμε από τη ρακέτη να γράψει να παίξει, είναι εύστοχο. 15-11 σταματάει αυτό το μικρό σερί 6-0 με τα δύο τρίποντα του Σωτηρόπουλου. Πολύς από το πλάι προσπάθησε με ταμπλό, δεν ήταν εύκολη προσπάθεια. Τακτικός αστοχή κατά το καλάθι. Την πίεση του Αναστασόπουλου στη φάση αυτή. Ο Καβούλας δεν είναι ξεμαρκάριστος. Τρίποντα με το σούτ αυτό του Γιώργα. Οι γηπεδούχοι το ένα από τα δύο του Σωτηρόπουλου είχαν απαντήσει νωρίτερα. Πολύς από κοντά. Πάει να κάνει μαγική πάσα. Εντάξει, δεν βγαίνουν εύκολα. Δρακούσης από κοντά στο χι. Λίγο ποδόσφαιρο από το Χαλκέα. Ο Τσιτσικάου την πρόλαβε εδώ. Αναστασόπουλος προσθέτει. Πιεζόμενος το έχασε το σουτ. Βεργούλης και Βάτσιος. Και επαναφορά για τους γηπεδούχους με το σκορ στο 15-11. Σωτηρόπουλος από μακριά είναι άστοχος, επιθετικό rebound όμως. Τσιτσικάος, τριών ποντών και από αυτόν άστοχο. Τακτικός
στόχησε και λίγο, όπως και να έχει αστόχησε. Τσικάους πηγαίνει προς τα μέσα. Ο Πυρόπουλος την υποδέχεται στο τρίποντα, αστοχή. Ο Τσάσης θέλει να τρέξει στον ευθυνδιασμό. Έχει δίπλα τον Γιώργα που δίνει την μπάλα 17-11. Περισσότερο σέντρα ήταν παρά σούταν, ήταν ποδόσφαιρο. Κάνουμε το Χαλκιά. Όχι, είναι εύκολο. Είκοσι 11 ξανά. Έχει για πρώτη φορά η διαφορά στους 9. Κοντά στο καλάφι, δύσκολη τη ζωή του, προσποιήθηκε. Καλκιάς, ξανά. Το πήρε ζεστά, αλλά δεν ευστόχησε. Κακό σου εδώ. Τσάσης θέλει να βγάλει τον Γιώργο στον συνδυασμό. Γιώργος αστοχή. Κατά το καλάθι ολομόναχος στον εθνιδιασμό. Φυσικά ο Σεσού τριών πόντων με ταμπλό. 20-14 και time out. 20-14 το σκορ υπέρ των γηπεδούχων της ομάδας της αστυνομικής διεύθυνσης Καρνανίας. Επίθεση με 3-20 ενώ στο μάτς μπαίνει για πρώτη φορά ο Αγγίλης, ο οποίος είναι στην επαναφορά. Δεύτερο βήμα. Είναι δύο βολές, ναι, είναι στο δεύτερο βήμα. Ευστοχή στη πρώτη, είναι το δεύτερο ζευγάρι βολών του Τσάσι. Ευστοχή στη μία από τις 2-21-14. Πηγαίνει προς τα μέσα, σαν να κατέβηκε και ένα
χέρι εκεί. Η μπάλα πηγαίνει μέσα. Τσιτσικάος απάντησε μέσω τριών πόντων, μειώνοντας σε 23-17. Τσικάος κοντά στο καλάθι στο Καρτσακλή, ο Καρτσακλής κερδίζει φάουλ. Κιόμα για δύο βολές. Αυτό στη πρώτη παραμένει το 25-17. Αυτό και στη δεύτερη. Βεργούλης πιέζεται και από δύο τζάμπολ. Το βελάκι δείχνει τους γηπεδούχους. Στο 1,5 λεπτό στο ημίχρονο. Τσιτσικάος παίρνει την μπάλα, βήματα όμως. Πηγετασμένος συμπαίχτης του. Έκανε βήματα. Ο Τσάσης έχει βγει ψηλά. Θα πάρει αυτό το σουτ. Η μπάλα κάνει το χατήρι εδώ. Καταλήγει στο καλάθι. 28-17. Το πρώτο διψήφιο προβάδισμα για τους γηπεδούχους. Να δούμε αν ο Σωτηρόπουλος θα απαντήσει. Όχι. Έχει πετύχει δύο σε αυτή την περίοδο. 40 δευτερόλεπτα. 28-17. Μια πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα το οποίο μπορούν να διευρύνουν οι γηπεδούχοι. Ο Κύρις δεν θα πάρει το σουτ, ούτε ο Τσάσης. Παίρνει τσικότος, ο Αγγέλης είναι αυτός. Ίσως βγάζει την μπάλα εκτός. Επίθεση 20 δευτερολέπτων για την φαρμακοτήν στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Θα τον εξαντλήσουν το χρόνο. Τσιτσικάος παίρνει ένα σούτ τριών πόντων, είναι άστοχο. Ο Τσάσης καμία τύχη εννοείται αυτό το σούτ. 28-17 είναι το σκόρ ημιχρόνου. Σε κίνημα δευτέρου ημιχρόνου διεύθυνση Παλίας Ακαρνανίας με φαρμακοτήμ. 28-17 το πρώτο ημίχρονο. Η Πεδούκη είναι στην επίθεση. Ο Αγγέλης αστοχή από κοντά μετά την ασίστ του Βρακούση. Στο Γιάννης Τσάσης, Γιώργας είναι αυτοί που συμπληρώνουν την πεντάδα της αστυνομικής διεύθυνσης Ακαρνανίας. Τσιτσικάος, Χολής, Φαγοπούρνης, Αναστασόπουλος και Καταβούλας. Η πεντάδα για τη φάρμακο τιμ. Κερδισμένο φάουλ και επαναφορά για τους φιλοξενούμενους. Θέλουμε να ρίξουμε τη διαφορά σε αυτό το ξεκίνημα του τρίτου δεκάλεπτου.
δεκαλέπτου. Κοιτάω όσο πηγαίνει προς τα μέσα, την επιλογή του Καγκαβού. Μπαίνει μέσα, έτσι γίνεται. 28-19. Παίρνει ένα σούτ τριών πόντων. Πάρα πολύ κακό. Κερδισμένο φόλ και δύο βολές για τον Βρακούσο. Την εύστοχη 29-19 και η δεύτερη 30-19. 2-2 το επιμέρους σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο. Καγκαβούλας ξανά μπαίνει μέσα, ξανά σκοράρει. 30-21. Τσιτσικάος δεν κράτησε την μπάλα για να ολοκληρώσουν το κλέψιμο εδώ οι φιλοξενούμενοι. Παίρνει κοντά τον Αναστασόπουλο, κερδισμένο φάουλ. Διαφορά στους 10 δεν είναι η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι. Φυσικά ως πηγαίνει προς τα μέσα. Πολύς. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Σωτηρόπουλο και Βάτσκο να επιστρέφουν, καθώς και οι Τσικόκος και Σταμούλης από τους γηπεδούχους. Ακόμα στο τριών πόντων. Δεν δίνουν λύσεις σε αυτά στη φαρμακοτήμ. Yeah.
καλή πάσα την βρίσκει στον Μπιτσικόβο, ο οποίος σκοράρει, στέλνει τη διαφορά στους 12, 33-21. Το τρίποντο με ταμπλό, μεγάλη καμπύλη, αλλά δεν καταλήγει στο καλάθι. Σας πηγαίνει προς τα μέσα, είναι άστοχος, κατεβάζει το ριμπάουτ, κάνει την μπάλα όμως από τον Αναστασόπουλο. Ευκαιρία για τρέξιμο, για να δούμε. Φάουλ. Πάλι εδώ τον Μπιτσικόκο στην προσπάθεια να τρέξουν οι φιλοξενούμενοι. Πανουκλίας και Καρτσακλής επιστρέφουν. Ακαβούλας και Αναστασόπουλος. Εκτός 5-28, 33-21. Στην μπάλα δεν ήταν καλό, κακό το μακρινό σουτ. Αλλά θέλει κι άλλα για να μπει. Είναι νέο σουτ τριών πόντων. Πανουκλίας στο rebound, τρομερή τάπα εκεί από τον Τσάσι. Τον αντιπαλό του ο Τσάσις βγάζει και τον Χαλκιά σε ευνηδιασμό. Είναι η τρίτη συνεχόμενη επίθεση που οι γηπεδούχοι αστοχούν μόνοι τους κάτω από το καλάθι. Τέσσερα λεπτά για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Περγούλης περνάει στη θέση του Τσάση. Επιμένουν πολύ έξω οι φιλοξενούμενοι. Έχουν βρει κάποια σούτ, αλλά θέλουν πάρα πολλά από εκεί. Ένα εύκολο λάθος εδώ. Ο
Τσακλής αναλαμβάνει την οργάνωση του παιχνιδιού. Είναι ο Τσιτσικάος το μεγαλύτερο μέρος. Ο Πυρόπουλος πηγαίνει κοντά. Αστοχή. Υπάρχει τραυματισμός εκεί για τον Γιώργο και διακοπή. Σηκώνεται γρήγορα. Παίκτης των γηπεδούχων και θα επαναφέρει και την μπάλα. Βερβούλης ευκοχή σε νέο σου 2 πόντων. 37-21, η διαφορά ξεφεύγει στους 16. Άστοχο και αυτό, η επιμονή στο τρίποντο έχει στοιχήσει στο φάρμακο team. Τις προσπάθειες που πήγε μέσα κάτι πήρε, αλλά αναλώνονται πολλοί παίχτες τους σε αυτά τα μακρινά σουτ. Κατσακλής από κοντά στο κύριο της Τσικάους, παίρνει το rebound, είναι άστοχος. Ένα και 49 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Αναφορά 14 δευτερολέπτων για την φαρμακοτή. Με τον Κατσακιώρη να κερδίζει φάουλ. Ο Χριστογιάννης επιστρέφει στη θέση του Σταμούλη. Επιμένει το τρίποντο, χάθηκε το rebound για τους γηπεδούχους, αλλά έχουν ανηφόρα μεγάλη φιλοξενούμενη και με τα μακρινά σουτ δεν μπορούν. Για να δούμε εδώ από το ρόμπουλο σουτ αυτό λύσει. Γιάννης θέλει να πάει προς τα μέσα. Είναι λίγα δευτερόλεπτα στους αστυνομικούς. Από κοντά κερδίζει το φάουλ από τον Καρτσακλή. Θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Σε μία από τις δύο και κάνει το 38-21. Το τελευταίο λεπτό του τρίτου δεκαλέπτου. Νέο τρίποντο από τον Τσιτσικάο. Πάλι αστοχό. Κατσακιώρης πηγαίνει μέχρι μέσα και κερδίζει το φάουλ, δύο βολές. Ο
Κατσακιώρη. Εύστοχος σε μία από τις 2-38-22. Κρατάει δύσκολα την μπάλα στον έλεγχο του. Λάθος πάσα όμως εδώ. Επίθεση 5 δευτερολέπτων στο φινάλε για την Φαρμακοτήμ. Φυσικά ο Ζάσκος 38-22. Ξεκίνημα στο 4ο δεκάλεπτο με τους γηπεδούχους. Προηγούνται 38-22. Παρατάσσονται με Σταμούλη, Πιτσικόκο, Τσάση, Τακτικό και Δρακούση. Από τους φιλοξενούμενους ο Αναστασόπουλος, ο Κακαβούλας, ο Καρτσακλής, ο Σωτηρόπουλος και ο Τσιτσικάος. Όμως και το τελείωμα τον Δρακούση στην φάση αυτή. Σωτηρόπουλος ένα πάρα πολύ δύσκολο τρίποντο. Ο έκτος παίχτης εδώ των γηπεδούχων είναι ο προπονητής τους. Έχει μπει μέσα να δώσει το σύστημα. Σωτηρόπουλο, κερδισμένο φάουλ. Ο Τσάσης κάνει ωραία προσπάθεια στο εκεί. Τακτικός κοντά στο καλάθι. 40-22, πρώτη πόντι στο 4ο δεκάλεπτο για τους γηπεδούχους, οι οποίοι ξεμακραίνουν κι άλλο. Και παλαχάθηκε, άργησε να εκτελέσει αμέσως κατά το καλάθι και για να προσποιηθεί έχασε πολύτιμο χρόνο. Τακτικός κερδίζει και το φάουλ στην φάση αυτή. 40-22 το σκορ. Πολύ μεγάλη διαφορά. Τακτικός είναι άστοχος στην πρώτη βολή. Η δεύτερη ευστοχή, 41-22. Θα έχουμε αλλαγές. Καβούλα και Καρτσακλή εκτός.
συνδυασμό 43-22 για πρώτη φορά στο παιχνίδι η διαφορά ξεπερνάει τα όρια των 20 πόντων. Μόλις πηγαίνει κοντά στο καλάθι, δύσκολη προσπάθεια του. Αστοχή. Τσιτσικάος ξανά αστοχή. Η επιμονή αυτή που φέρει αυτή την πολύ μεγάλη διαφορά στο παιχνίδι. Εδώ ο Αναστασόπουλος κλέβει την μπάλα, βγαίνει στον ευνηδιασμό. Τσιτσικάος ευστοχή. Θα μια λύση 43-24. Επισμένο φάουλ. Στέκει το Κατσακιώρης για αυτό 3 πόντων, είναι airball. Ο Γιώργας παρά την πίεση εκεί κάνει το 45-24. Σαν να στέλνει τη διαφορά πάνω από τους 20. Άστοχη ξανά η φιλοξενούμενη. Ωραία προσπάθεια, δεν έρχεται όμως το καλάθι. Ήταν δύσκολο το τελείωμα εδώ. Ζητάς πηγαίνει προς τα μέσα, αλλά το παίζει να... Άσχημο παιχνίδι, δεν καταλήγει στο καλάθι. Μουτσάσης, Μουχόλος, στο King, 47-24. Οι παίκτες των Kings έχουν έρθει για να κάνουν scouting, προφανώς, και σε αυτό και στο επόμενο μάτς. Είναι με την ομάδα της αστυνομίας το επόμενο μάτς. Έρχονται οι πληροφορίες. Τεσσερισήμιση λεπτά για το φινάλε. 47-24 το σκορ. Γιώργας, εντάξει. Αλλά γιος, να το,
Μόλις είδε τους Kings ο coach, άλλαξε την πεντάδα. Έκανε υπερορίες σήμερα στο μάτς. Μπορεί να λέμε για την αστοχία, όμως έχει οργανώσει το παιχνίδι στο μεγαλύτερο διάστημά του. Δύσκολο σούτ, ο Σωτηρόπουλος μαζεύει το επιθετικό rebound και σκοράρει για το 47-26. Κατεβάζει την μπάλα, πάει κοντά. Σε δύσκολη πάσα στον Βεργούλη, αυτός είναι που την έχει βγάλει. Πολύς. Αυτός θα οργανώσει τις επιθέσεις της φαρμακοδημιστά. Τελευταία λεπτά. Δεν θα είναι αυτός, ο Πολύς βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο, περνάει ξανά ο Τσιτσικάος για τα τελευταία 2,5 λεπτά. Το παιχνίδι έχει κρυφθεί φυσικά, το σκορ στο 47-26. Παίρνει νέο σου τριών πόντων αστόχη. Τσικόκος μέτρησε τις επιλογές του και ψάχνει ένα καλάθι αστόχης, έπαιρε το rebound όμως με τα στοχαλκιά. Υπάρχει χρόνο στην φιλοξενούμενο. Ένα τρίποντο από τον Τσιτσικά είναι άστοχο. Το rebound όμως ο Αναστασόπουλος και την παρέμβαση στα πόδια του Χάλκια συνεχίζει την επίθεση. Ένα και έξι για το τέλος. Το 47-26 δεν έχει αλλάξει. Προσποιείται, κάνει λάθος την πάσα. Καλύτερα κλέβει ο Βεργούλης.
κάνει, όμως και αυτός λάθος η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Κατσακιώνη. Τσιτσικάος στον Πανουκλιά. Πανουκλιάς με ταμπλό κάνει το 47-28, μισό λεπτό πριν το φινάλε. Τριών πόντων από τον Πιτσικόκο, πάρα πολύ κακό τέλος επίθεσης στα 8,5 δευτερόλεπτα. Τελευταία επίθεση για την Φαρμακοτζίν. Ο Τσιτσικάος θα περάσει το κέντρο και θα σταματήσει πρώτο παιχνίδι της δεύτερης μέρας, της δεύτερης αγωνιστικής λίγη με την Διεύθυνση Αστυνομίας Καρνανίας να κερδίζει με 47-28 η Φαρμακοτζίν.